Καλησπέρα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Εύχομαι να είσαστε όλοι πολύ καλά, όπως είμαστε και εμείς πάρα πολύ καλά. Και να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα εβδομάδας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα υπέροχα μηνύματα που μας έχετε στείλει, για τις ευχές για την εκπομπή, θα τα πει αναλυτικά η Μερούλα. Να δώσω λοιπόν έτσι γρήγορα με ένα καντεράκι το λόγο στη Μερούλα να σας πει και αυτή την καλησπέρα της και τα χαιρετίσματα που μας έχετε στείλει. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και που μας αγκαλιάσατε τόσο θερμά στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε όπως μας αγαπάτε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο υπηκός όμιλος νομού Ιωαννίνων είναι στα Ιωάννινα και στο τηλέφωνο 693-2911-143. Δέχεται αιτήσεις για νέους μαθητές και μαθήτριες και όχι μόνο, και για ακόμη και για έμπειρους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με την υπασία, για τουριστική υπασία και για θεραπευτική υπασία. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 693-2911-143. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες σας. Οι ερωτήσεις σας πολλές, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αρκετές από αυτές σήμερα. Και να ευχαριστήσω όλους και όλους εσάς που με τα μηνύματά σας και την αγάπη σας αγκαλιάζετε την εκπομπή μας. Από όλους εμάς λοιπόν, από το σταθμό, να σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά για την αγκαλιά, τη μεγάλη και τη ζεστή που μας έχετε κάνει. Λοιπόν, η Μελίνα, η Νίκη, ο Σπύρος, η Τασούλα, ο Γιάννης, ο Κώστας, η Φωφό, η Αλέκα, η Άννα από Αχαΐα. Ο Φώτης, η Φανή, η Ρίτσα, η Ρούλα, η Ουρανία, ο Γρηγόρης, ο Λάμπρος από Λούρο. Η Κυριακή, η Βούλα, ο Άρης από Πρέβεζα. Η Άντα, η Ελένη, ο Μάριος, ο Βασίλης, η Κική, ο Λευτέρης, η Μαρία, η Γιανούλα, η Αγλαία, ο Νίκος και η Ρία από Άρτα. Η κυρία Σοφία, ο Χρήστος, η Μαρούλα, η Ευτέρπη, η Σοφία, η Πινιό, ο κύριος Δημήτρης από την Θεσπρωτεία. Ο Νικηφόρος, ο Ανδρέας, ο Ηλίας, η Πηγιούλα, η Νατάσα, η Ναταλία, η Λιάννα, η Βίβιαν, η Αμαλία, η Ελευθερία, ο Βαγγέλης, ο Σωτήρης, η Βούλα, η Όλγα, ο Στράτος από Ιωάννινα, η Ροδούλα, η Ροδαυγή, η Ροδάνθη, ο Παναγιώτης, η Κατερίνα, η Στρατούλα, η Βασιλική, η Κωνσταντίνα, η Βεατρίκη, ο Αριστίδης, ο Γρηγόρης από Αγρίνιο. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους. Στην επόμενη εκπομπή θα σας πω κι άλλα. Για να μην αλουτριωθούμε τώρα με όλα αυτά τα μηνύματα. Έχουμε πάρει συγχαρητήρια για το νέο μας ξεκίνημα από τη Βίκη, από τον Νίκο, από τον Λευτέρη, από τον Άρη, από τον Γρηγόρη, από την Τασούλα, από την Ευρυδίκη, από την Ελένη, από την Ελπίδα, από την Άννα, από τον κύριο Κωνσταντίνο, με το συνεργείο, από τον κύριο Δημήτρη με το φούρνο, από την κυρία Πινιό, από την κυρία Ναταλία. Μας εύχονται όλοι αυτοί ένα ωραίο ξεκίνημα και συγχαρητήρια για την εκπομπή μας. Φιλάκια πολλά στη Μέρη και στη Χριστίνα. Άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω. Σας αγαπάμε όπως μας αγαπάτε. Θέλω να πω στο Δημήτρη, που είχε το πρόβλημα με το αλογάκι, με τον κολικό και με τη λαμινίτιδα, να μας πει πώς πάει, να μας πάει τηλέφωνο. Το τηλέφωνο του σταθμού, της εκπομπής είναι το 693-2911-143.
Χριστίνα μου, έχουμε μία ερώτηση σχετικά με το σανό του Δίκου. Ναι. Τι δηλαδή? Αν μπορεί να δώσουν στα άλογα. Αυτός είναι τοξικός. Δεν μπορούμε να δώσουμε. Όχι, φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής. Δεν είναι το άλογο όπως όλα τα υπόλοιπα ζώα που μπορούμε να ταΐσουμε πιθανόν οτιδήποτε, οποιοδήποτε χόρτο ή οποιοδήποτε είδος τροφής. Τα άλογα έχουν πάρα πολύ ευαίσθητο σύστημα και πέραν αυτού δεν μπορούν να μεταβολήσουν οποιαδήποτε τροφή. Άρα, ο σανός από τον Βίκο μπορεί για κάποιο άλλο ζώο, όπως παράδειγμα είναι τα εγωπρόβατα ή οι αγελάδες, να είναι μια ιδανική τροφή. Για το άλογο είναι τοξική τροφή. Υπάρχει βέβαια το εξής. Σε κάποια στάδια της ανάπτυξής του το συγκεκριμένο φυτό δεν είναι τοξικό. Όμως, δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης του φυτού κόπηκε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ή ακριβώς ποιο στάδιο είναι αυτό που περνάει το φυτό, ώστε να μην είναι τοξικό και να είμαστε βέβαιοι για να το ταΐσουμε στο άλογό μας. Οπότε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην ταΐσουμε σαν οβίκου στα άλογά μας, διότι αποτελούν κύριο πρόβλημα τοξικότητας. Έτσι μπορεί να, όχι μόνο να αντιμετωπίσει προβλήματα διάφορα το άλογο με την υγεία του, μπορεί να το χάσετε κιόλας. Οπότε καλό είναι να είστε μακριά από αυτό το είδος της νομής, της χορτονομής. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα τοξικά χόρτα και άλλες τοξικές τροφές που μπορούν να επηρεάσουν άσχημα τα άλογα. Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος. Θα τα συγκεντρώσω και θα σας τα πω ίσως στην επόμενη εκπομπή ή κατά τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα να σας ενημερώσω ποιες είναι οι κατάλληλες και ποιες είναι οι ακατάλληλες τροφές για το άλογό μας. Τα ωφέλη για την υγεία. Τι μας ωφελεί το άλογο στην υγεία, στην υπασία γενικά, τι ωφελεί τον άνθρωπο. Λοιπόν, γυμνάζετε το κορμί σας και όλους τους μύες που μας βοηθούν να ισορροπήσετε πάνω στο άλογο. Βελτιώνει την καρδιακή υγεία, ανάλογα με την ταχύτητα και την ευκαινησία του αλόγου, η υπασία μπορεί να απαιτήσει περισσότερη ενέργεια και καρδιακή ικανότητα. Μας δημιουργεί όμορφα συναισθήματα. Η εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η φιλία, η αγάπη είναι πολύ σημαντικά συναισθήματα που παίρνουμε από την επαφή μας με το άλογα. Η υπασία είναι μια πολύ χαλαρωτική εμπειρία, διότι η μόνη εστίαση είναι στη σωστή καθοδήγηση του αλόγου και στην παραμονή πάνω σε αυτό. Για πολλούς, ένα άλογο είναι μια σύνδεση με τη φύση. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά και συντροφιά ενώ συνεργάζονται με το άλογό τους. Τα άλογα γίνονται θεραπευτικό μέσο σε άτομα με αναπηρία. Έχει βασικό σκοπό την αποκατάσταση του ασθενούς και η βελτίωση της υγείας και της ζωής τους. Ο κάθε αναβάτης, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εμπειρία, θα πρέπει να φοράει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για τον απλό παρατηρητή, μοιάζει ότι το άλογο κάνει όλη τη δουλειά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Τα ωφέλη της υπασίας είναι τεράστια. Τεράστια απόλαυση, σωματική και διανοητική ικανότητα και μια ευκαιρία να απολαύσετε την ύπαιθρο και τη γυμναστική παρέα με το άλογο. Αν αγαπάτε λοιπόν τα άλογα, ξεκινήστε μαθήματα και θα απολαύσετε αξέχαστες στιγμές καλπάζοντας την πλάτη ενός αλόγου στην πανέμορφη φύση μας. Αυτά είναι ένα από τα λίγα που μπορούμε να πούμε σχετικά με τα ωφέλη της υπασίας. Ένας μεγάλος συγγραφέας έγραψε «Ένα άλογο με έφερε στην παραμυθένια χώρα. Με έμαθε να περπατώ. Γνώρισα τόπους που δεν είχα ξαναδεί. Έμαθα να πολεμώ τους δράκους. Στο δρόμο βρήκα φίλους που με αγάπησαν, που με βοήθησαν να φτάσω γρήγορα στο όνειρό μου.
και με έμαθαν ότι ο θησαυρός της ζωής είναι να ξέρεις να μοιράζεσαι. Αυτά μόνο ένα άλογο μπορεί να στα δώσει. Όλα αυτά τα συναισθήματα, όλη αυτή η ανταπόκριση, μόνο ένα άλογο μπορεί να στη δώσει. Η υπασία και ο δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ ανθρώπου και αλόγου ξεκινάει πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Η εξημέρωσή τους βοήθησε την κοινωνία στις μεταφορές, στη γεωργία, στον πόλεμο και σε πάρα πολλά άλλα. Καθώς έχουμε μεταβεί σε μια εποχή μηχανών, τα άλογα και η υπασία έχουν γίνει φίλοι και οδηγοί μας για αναψυχή και αθλητισμό. Έρευνες έχουν δείξει εδώ και καιρό τα ωφέλη της υπασίας για άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες, όπως και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η υπασία μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση στα παιδιά. Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, όπου τα παιδιά είναι αιώνια κολλημένα σε οθόνες και οδηγούνται όλο και περισσότερο στην καθιστική ζωή, τα μαθήματα υπασίας για τα παιδιά είναι μια διέξοδος. Τα άλογα έχουν μια ευγενική ιδιοσυγκρασία και είναι γενικά πολύ φιλικά και με τα άλλα ζώα και με τους ανθρώπους. Όταν το παιδί σας, λοιπόν, κάνει υπασία, φαίνεται ότι το άλογο κάνει όλη τη δουλειά. Παθητική άσκηση για τον αναβάτη. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Τα παιδιά χρησιμοποιούν διάφορες μυϊκές αλυσίδες για να διατηρήσουν την ισορροπία τους, ενώ το άλογο κινείται. Είναι μια πολύ καλή άσκηση, η οποία βοηθά στη σωστή και ισομετρική ανάπτυξη του σώματος. Επίσης, βοηθά τα παιδιά να αποφύγουν την παχυσαρκία. Εκτεταμένη έρευνα πάνω στη σχέση μεταξύ ανθρώπου και αλόγου εξηγεί τη σημασία των δονήσεων κατά τη διάρκεια της υπασίας. Αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος του ανθρώπου, κομμάτι του νευρικού συστήματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατανάλωση ενέργειας, αφυπνίζοντας τον οργανισμό. Με απλά λόγια, η υπασία επηρεάζει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τις δεξιότητες μάθησης, όπως για παράδειγμα η επίλυση προβλημάτων. Η προσοχή που απαιτείται για την επιτυχή και ασφαλή ύπευση γενικεύεται και στο σχολικό πλαίσιο των παιδιών. Έτσι, η υπασία βελτιώνει το γνωστικό επίπεδο και τις σχολικές επιδόσεις. Όταν τα παιδιά κάνουν μάθημα υπασίας, διδάσκονται πώς να φροντίζουν το άλογο, να το διατηρήσουν καθαρό και υγιές. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης στα παιδιά. Αναπτύσσουν επίσης και άλλα θετικά χαρακτηριστικά, όπως τον αλτρουισμό, τον σεβασμό, την πειθαρχία και την υπομονή. Η φροντίδα ενός αλόγου βοηθά τα παιδιά να γίνουν συμπονετικά και ευγενικά. Πολλά παιδιά θα σκεφτούν μόνα τους την ιδέα για μαθήματα υπασίας, ειδικά αν έχουν μεγαλώσει με κατοικίδια ζώα. Κάποια ίσως να φοβηθούν όταν βρεθούν μπροστά σε ένα ζώο που έχει πολλαπλάσιο μέγεθος από τα ίδια. Αλλά μόλις μάθουν πώς να φροντίζουν και να υπεύουν ένα άλογο μέσω της προπόνησης, θα δείτε ένα άλμα στο επίπεδο της εμπιστοσύνης τους. Βλέπουμε σήμερα, δυστυχώς, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά βλέπουμε τα παιδιά να είναι πολύ επιθετικά στα ζώα. Προσέξτε, γονείς, γιατί αυτό τους χαλάει την ιδιοσυγκρασία τους. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν ευγενικά αισθήματα, να είναι καλοσυνάτα, να είναι όμορφα στον κόσμο με όλο αυτό που συνεπάγεται με την ευγένεια, με την καλοσύνη. Δεν θέλουμε να πετάνε πέτρες. Βλέπεις μικρά παιδιά, μωρά, το παιχνίδι τους να είναι η πέτρα πετάζοντας σε ένα ζώο, σε ένα σκυλί, σε ένα γατί. Και όλα αυτά έρχονται διάφορες κακοποίησεις μετά σε μεγαλύτερα ζώα ή σε ανθρώπους. Προσέξτε τα, γιατί πραγματικά η υπασία θα βοηθήσει να τους φτιάξει τα συναισθήματά τους. Η υπασία, λοιπόν, είναι ένα άθλημα με γοητεία και προσφορά στον άνθρωπο. Είναι ένα άθλημα που έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έχει ανοίξει διάφορες αθλητικές δραστηριότητες από τις συνηθισμένες
Από τις συνηθισμένες. Η συνεισφορά της λοιπόν στην ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος του ανθρώπου, όπως και η μεγαλύτερη εξοικείωση του ανθρώπου με ένα ζώο, γνώριμο και διαχρονικά φιλικό όπως τον άνθρωπο, όπως το άλογο, την καθιστούν ένα άθλημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το άλογο λοιπόν είναι το ζώο εκείνο που συντρόφευε και συντρόφευσε τον άνθρωπο στις δύσκολες χειρονακτικές εργασίες, τον βοήθησε σε κοπιαστικές εργασίες στο χωριό και στο χωράφι, υπήρξε ένας σιωπηλός φίλος και συμπαραστάτης σε ανθρώπινες στιγμές, σε δυσκολίες και σε χαρές. Ο σύγχρονος άνθρωπος πλέον, ζώντας στην πόλη και έχοντας απομακρυνθεί λίγο από παραδοσιακές συνήθειες, έχει σήμερα μηχανές ώστε να παράγουν έργο οι οποίες αντικαθιστούν τη χειρονακτική εργασία. Εδώ λοιπόν έρχεται η πασία να αποτελέσει ξανά το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη φύση και στη σύγχρονη ζωή. Το άλογο αυτός ο αιώνιος φίλος του ανθρώπου και πάλι το συντροφεύει σε αυτό το καινούριο αθλητικό ταξίδι. Η πασία είναι το μοναδικό άθλημα ίσως που σου προσφέρει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Να έρθεις τόσο κοντά με το ζώο, να κλειδώσεις το χαρακτήρα του, να το αγαπήσεις και να συνεργαστείς μαζί του. Η πασία σαν άθλημα είναι και ομαδικό και ατομικό. Στο μυαλό μας είναι συνδεδεμένη σαν ένα άθλημα ατομικό, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση του αθλητή ΠΕΑ με το άλογο, το οποίο μπορεί να είναι τόσο φιλικό, αλλά και το άλλο τόσο εχθρικό και επιθετικό. Πρέπει ο επίδοξος αθλητής να βρει το κουμπί του αλόγου, ώστε να μπορέσει να του τυθασεύσει και να χτίσει μια ομαλή και δημιουργική σχέση μαζί του. Η πασία είναι ένα άθλημα το οποίο αποδεδειγμένα έχει πάρα πολλά ωφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου. Ενδυναμώνει την αναπνευστική λειτουργία και βελτιώνει την υγεία της καρδιάς. Βοηθάει στην ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος και στην ενδυνάμωση των χεριών. Μοιεί τον αθλητή στην εργατικότητα, την υπομονή, την αξία της διαρκούς προσπάθειας, την επιμονή, τον αυτοέλεγχο. Φέρνει πιο κοντά τον ΙΠΕΑ με το μεγαλείο της φύσης, ενώ ενδυναμώνει την αγάπη και το σεβασμό του ίδιου για τα ζώα. Αυξάνει την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου, ενώ η επαφή με το φυσικό περιβάλλον τον κάνει πιο αισιόδοξο και ευχάριστο άνθρωπο. Βοηθά στην καταπολέμηση των προβλημάτων του μυϊκού συστήματος, ενώ η ορθή στάση καταπολεμά προβλήματα στη μέση και προστατεύει από διάφορες κακώσεις την σπονδυλική στήλη. Αυξάνει τη συμμετρία του σώματος. Συντελεί στη μείωση σωματικού βάρους. Ακόμα και αν δεν φαίνεται ένα άθλημα με έντονη σωματική κίνηση, εν τούτης μια ώρα υπασίας μας βοηθά να κάψουμε μέχρι και 400 θερμίδες. Αυξάνει την προσοχή, την αντίληψη, τα γρήγορα αντανακλαστικά του ΙΠΕΑ. Δυναμώνει τη σωματική εντοχή, καλλιεργεί το νου και οξύνει την κριτική σκέψη. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν την αξία της υπασίας για την ψυχοσυναισθηματική και ψυχοσωματική υγεία των παιδιών. Η ευγενής άμυλα, η ηρεμία σε συνδυασμό με την έντονη δραστηριότητα, η πειθαρχία, όλα αυτά βοηθούν τα παιδιά να πλάσουν μια όρημη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα παιδί την υπασία, τόσο καλύτερο για τον ίδιο. Όχι μόνο διότι η προσωπικότητα του παιδιού είναι περισσότερο εύπλαστη και μπορεί να εμφυτεύσει μέσα της καινούργιες εμπειρίες και μηνύματα, αλλά και γιατί ο ενθουσιασμός και η παιδική περιέργεια που θα του γεννήσει η επαφή με το άλογο θα το οθήσουν να αποκτήσει ως το δυνατόν καλύτερες επιδόσεις. Η πασία είναι ένα από τα πιο όμορφα αθλήματα για ένα παιδί, καλλιεργώντας μέσα του την αγάπη για τα ζώα, την οποία θα ακολουθήσει και στην ενήλικη ζωή του. Το παιδί, βλέποντας τον αντίθασο χαρακτήρα του αλόγου, σίγουρα θα ενθουσιαστεί και θα θελήσει να το δαμάσει και να το κάνει φίλο του. Και η πασία μπορεί να το εκπαιδεύσει πώς να συνεργάζεται και πώς να σέβεται τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του διπλανού του. Ένα κομμάτι μεγάλο είναι η θεραπευτική υπασία. Σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας, κυρίως νευρολογικής φύσεως, συστήνεται η υπασία ως ένας ενδεδειγμένος τρόπος το άτομο να κατακτήσει την πνευματική του ηρεμία.
Έχει αποδειχθεί πως η επαφή με τα άλογα, η επαφή με τη φύση και η ηρεμία που επιτυχάνεται μέσω της υπασίας χαλαρώνουν τον ασθενή. Η θεραπευτική υπασία πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και πάντα υπό την εποπτεία των εμπειρικών εκπαιδευτών. Επίσης, παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός και μέθοδοι θεραπείας που αφορούν και για τον κάθε άνθρωπο συγκεκριμένα, έχοντας συγχρονιστεί με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Και ακόμα, και αν η θεραπευτική επασία δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την ιατρική επιστήμη, ωστόσο προσφέρει μια σωματική χαλάρωση και ενθαρρύνει την ψυχική ηρεμία, γεγονός που βοηθάει τον ασθενή να επανακάμψει γρηγορότερα στην πρωτύτερη κατάσταση της υγείας τους. Άρα, αξίζει να ασχοληθείς με την υπασία. Όπως κάθε άθλημα, έτσι και έχει και αυτό την αξία του, τη χάρη του και τα ιδιαίτερα μυστικά του. Πρόκειται για ένα ευγενές, γαλήνιο, ειρηνικό άθλημα, που όμως παράλληλα πεισμώνει και κάνει τον άνθρωπο δυναμικό. Υπάρχουν πλέον αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την υπασία, και με βοήθεια έχει ο καθένας, παίρνει τη βοήθεια από έμπειρους και καταρτισμένους ανθρώπους. Λοιπόν, όλοι πάρτε τηλέφωνο το 693-29-11-143 για να κλείσετε ραντεβού με τον υπηκόμιλο. Μα είναι υπέροχα πλάσματα. Είναι υπέροχα, πραγματικά. Είναι υπέροχα πλάσματα. Και νομίζει κάποιος, όταν είναι θεατής, «Ωραία, εντάξει, τα κάνει όλα το άλογο, για να ανεβείτε επάνω». Όχι, δεν τα κάνει το άλογο μόνο του. Το άλογο συνεργάζεται με τον Ιππέα ή με την Αμαζόνα. Έτσι είναι. Είναι αυτό το λάθος αντίληψη που έχουν πολλοί, ότι παράδειγμα, σιγά μωρέ, τι κάνετε εσείς που κάνετε υπασία, κάθεστε πάνω και απλά σας πηγαίνει το άλογο. Δεν γίνεται έτσι. Για να σε πάει το άλογο, πρέπει να το πας το άλογο. Οπότε υπάρχει ένας συνδυασμός των δύο πλασμάτων, του αλόγου και του Ιππέα της Αμαζόνας, για να γίνει αυτό το ένα που βλέπετε και νομίζετε ότι συμβαίνουν όλα κατά έναν περίεργο τρόπο μόνα τους. Ακόμα και το πλέον εκπαιδευμένο άλογο να πάρεις και να καθίσεις επάνω, αν δεν του δώσεις τις σωστές εντολές, απλά δεν θα κάνει τίποτα. Οπότε υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στο άλογο και στον Ιππέα του ή στην Αμαζόνα του. Και αυτός ο διάλογος είναι, θα λέγαμε, μυστικός διάλογος ανάμεσα στους δύο και γίνεται μέσω όχι τόσο φωνητικών εντολών, όσο περισσότερο μέσα από σωματικές εντολές και σωματικές διεργασίες που κάνει ο Ιππέας ή η Αμαζόνα, και το αλογάκι αντιλαμβάνεται τι του ζητάει και εκφράζει αυτό ακριβώς που του ζητάει σε κίνηση και σε κινησιολογία και σε ασκησιολόγιο. Οπότε δεν είναι έτσι απλά κάθεστε πάνω στο άλογο εσείς που κάνετε, εσείς της υπασίας. Κάθεστε απλά και το άλογο κάνει όλη τη δουλειά. Την κάνουμε μαζί τη δουλειά. Και εμείς και το άλογο. Υπάρχει αυτός ο μυστικός διάλογος ανάμεσά μας για να βγει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που βλέπετε εσείς και φαίνεται και τόσο απλό και τόσο και πόσες φορές ακούμε διάλογο, είτε είναι μικρό παιδί είτε ενήλικας, να μιλάει με το... Α, ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι διαλόγοι, κανονικότατα, βέβαια. Είναι διάλογοι. Υπάρχουν διάλογοι που, παράδειγμα, συζητάς με το άλλο. Έλα τώρα, γιατί δεν το κάνεις αυτό, έλα, γιατί δεν θες, έλα, πάμε, έλα, δώσε, έλα, εκείνο, έλα, τάλι, μη φοβάσαι, έλα, εδώ είμαι εγώ. Υπάρχουν και πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, υπάρχουν και διάλογοι που μπορεί να πεις οτιδήποτε στο άλογο σου. Από... Να το πεις όλα τα μυστικά. Και μυστικά εδώ, συνταγές μαγειρικής, λέμε χίλια δυο, γενικά. Επειδή στο άλογο αρέσει και η ασχολία και να συνηθίζει τη φωνή αυτού που είναι ο άνθρωπός του, είτε είναι ο αθλητής που δουλεύει με το άλογο, είτε είναι ο ιδιοκτήτης του. Γενικά θέλουμε να υπάρχει συνεχόμενη δράση και αντίδραση ανάμεσα σε εμάς και με το άλογο, οπότε μπορούμε να το πούμε οτιδήποτε. Μυστικά, συνταγές, πώς πέρασαμε τη μέρα μας, τα προβλήματά μας. Είναι εκεί, θα μας ακούσει.
είτε κάτι που αρέσκονται τα άλογα να ασχολούμαστε μαζί τους. Οπότε όσο πιο πολύ ασχολούμαστε, τόσο πιο πολύ συνηθίζουν την παρουσία μας και δένονται περισσότερο μαζί μας. Τι θα μας χαρά. Πεις. Τι θα σας πω. Έχω να σας πω πολλά σήμερα. Έχω να σας πω και για την απλή του αλόγου. Έχω να σας δείξω και φωτογραφικό υλικό που σας υποσχέθηκα από την προηγούμενη φορά με τα άλογα που συμμετάσχουν στους πολέμους, οπότε θα πήγαινα πρώτα μάλλον σε αυτό και μετά θα μιλήσουμε για την απλή, γιατί κάποιος φίλος μας πήρε τηλέφωνο, είχε ένα πρόβλημα με το αλογάκι του. Ο Δημήτρης. Ναι, ο Δημήτρης από Πάτρα. Και θα μιλήσουμε εκτεταμένα για την απλή. Αγαπημένο... Και να μας πάρει τηλέφωνο. Ναι. Να μας πει. Αγαπημένο μου κοντρόλ, δώσ' μου εικόνα. Λοιπόν, την μεγενθύνω και λίγο, για να μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, αυτές είναι πραγματικές φωτογραφίες από τον πόλεμο, τόσο τον Έλληνο-Ιταλικό, όσο και από άλλες φωτογραφίες που ενδεχομένως να είναι και από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έχω κάνει μια συγκέντρωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ιδιαίτερο και θα δούμε αυτά ακριβώς τα οποία μνημονεύσαμε την προηγούμενη φορά, να τα βλέπουμε και λίγο μπροστά μας, γιατί δεν είναι ζωγραφιές, δεν είναι πίνακες, είναι φωτογραφικό υλικό εκείνης της εποχής. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι κουβαλάνε πυρομαχικά προφανώς, και το ένα το άλογο είτε έχει βουλιάξει είτε έχει κουραστεί. Νομίζω δεν είναι άλογα, είναι μουλάρια. Ναι, μουλάρια. Οπότε βλέπουμε ότι προσπαθεί ο ένας, σπρώχνει ο στρατιώτης πίσω, ο άλλος τραβάει από εδώ και το έδαφος βέβαια δεν βοηθάει, πρέπει να είναι λασπερό. Και πρέπει να έχει και χιόνια. Ναι, γενικά. Λάσπη και χιόνι είναι αυτό. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση και βλέπουμε ότι αυτά όλα που διαβάζαμε από τους στρατιώτες, όντως το βιώνανε. Πάμε στην επόμενη. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να τη μικρύνω για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη. Ωραία. Λοιπόν, κοντρόλ μου, δώσ' μου εικόνα. Πάλι εδώ βλέπουμε πώς κουβαλούσαν τα πυρομαχικά και τα πολεμοφόδια, προφανώς, τροφές, οτιδήποτε. Είναι φανταστικό το ότι υπάρχει αυτό το υλικό. Και αυτό είναι αλογάκι ελληνικό. Είναι άλογο της Πίντου, το συγκεκριμένο. Εδώ είναι από εξόρμηση, βλέπουμε με τα εφόδια που είχαν εκείνη την εποχή. Τη μεγαλώνει αυτή. Να τη μεγαλώσω. Να τη μεγαλώσω. Ορίστε. Ωραία. Δύσκολες καταστάσεις, ναι. Και περίεργες καταστάσεις. Πάμε στην επόμενη. Δώσ' μου εικόνα, κοντρόλ μου. Ορίστε. Εδώ είναι υπηκό. Και πίσω βλέπουμε και τα κάρα που έρχονται με τις άμαξες. Πιο πίσω, στο τέρμα της φωτογραφίας, εδώ πίσω, βλέπουμε ότι υπάρχει και και κάρα και άμαξες που κουβαλάνε επίσης στρατιώτες, εξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία που μας δείχνει πώς προστατεύονταν καλά και με τις μάσκες αυτές οι στρατιώτες για τα διάφορα τοξικά αέρια, αλλά και πώς προστάτευαν κατά κάποιο τρόπο τα άλογα, ναι, με μάσκα προσαρμοσμένη στη μύτη τους. Βέβαια ήταν αφύλαχτα τα μάτια τους εδώ πέρα. Τουλάχιστον όμως προστάτευαν το αναπνευστικό και βλέπουμε πώς γινόταν και το υποζύγιο, πώς τραβούσαν το δεύτερο άλογο μαζί. Mm. Γιατί πέραν του αλόγου που είχαν οι ίδιοι, μπορεί να βρίσκαν κάποιο άλογο
είτε από κάποιον στρατιώτη που είχε σκοτωθεί, ναι, είτε κάποιο άλογο παρατημένο μόνο του και μπορεί να το παίρνανε. Ναι, γιατί... ναι. Και βλέπουμε πώς γινόταν. Ήταν χρήσιμο. Ουσιαστικά ύψος. Το μπαίνανε άλογο με άλογο και το κουβαλούσανε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πώς γινόταν η μεταφορά μάλλον κανονιών και όλμων με τα κάρα. Πρέπει να σταματήσουμε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό και να συνεχίσουμε. Αχα, okay. Λοιπόν, πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό διλήμματάκι απαραίτητο και σε λίγο πάλι ερχόμαστε εδώ να συνεχίσουμε να δείτε αυτές τις υπέροχες ζωτές φωτογραφίες. Μην φύγετε, όλοι σε λίγο εδώ.